Γεια σας φίλοι μου, τρίτο επεισόδιο του The Challenge, στη σειρά την οποία τρεις από εσάς μπορείτε να παίξετε μαζί μου ένα παιχνίδι Ultimate Team, στο οποίο μπορείτε, αν το κερδίσετε, να διεκδικήσετε 10.000 coins. Για περισσότερες λεπτομέρειες της σειράς, αν δεν την έχετε ξαναπαρακολουθήσει, μπορείτε να τρέξετε στο πρώτο επεισόδιο, ώστε να μάθετε full όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη σειρά. Και ξεκινάμε αμέσως με την ομάδα που θα χρησιμοποιήσω σε αυτά τα τρία παιχνίδια για το τρίτο επεισόδιο. Όπως βλέπετε, η ομάδα είναι αυτή. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα που μπήκα στο Food Champions για εκείνη τη βδομάδα. Συνήθως παίζουμε λίγο χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες, αλλά όταν είχα παίξει νομίζω τα παιχνίδια με τα παιδιά ήταν και Σαββατοκύριακο, ήθελα να ζεσταθώ λίγο να δω και πώς πάει η ομάδα, γιατί είχα δύο καινούργιους παίκτες οι οποίοι είναι η Man of the Match, Σον και Walcott. Μάλιστα, τον Walcott τον αγόρασα και μετά τον πέτυχα σε pack untradeable, οπότε όλα καλά. Η υπόλοιπη ομάδα είναι, το χρησιμοποιώ εδώ και καιρό, και τον Coleman τώρα πρόσφατα τον είχα πάρει. Γενικά έχω αρχίσει να συνηθίζω αυτή την ομάδα, οπότε ήθελα να δω πώς θα πάει απέναντι στα παιδιά, που όπως θα δείτε έχουν και εκείνοι πολύ καλές ομάδες και γενικά δεν θέλω να παίζω με αδύναμες ομάδες. Νομίζω ότι και τα παιδιά θα πρέπει να θέλουν να παίζω να βάζω τα δυνατά μου. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να αφήνω να υποβαθμίζω τον άλλον και να παίζω με χειρότερες ομάδες. Εδώ μια πολύ decent, πολύ καλή La Liga ομάδα, με Λόουν Σουάρες μέσα, με τον πρώτο μας φίλο. Να ξεκινάμε αμέσως τώρα. Εδώ όπως βλέπετε είναι η πρώτη ευκαιρία του αγώνα από εμένα. Νομίζω είναι ένα σούτ του Ρούνι, ναι, θα αποκρούσει ο Άλβες, και αμέσως μετά από το corner δοκάρι. Αρχίζω δυνατά, προσπαθώ να βάλω πρώτος ένα γκολ για να ανοίξω την άμυνα. Εδώ απέσιο τελείωμα από το Walcott, δεν το περίμενα αυτό. Συνεχίζω όμως, έχω μπει πάρα πολύ δυνατά και ο Σον εδώ πέρα δεν θα κάνει το ίδιο λάθος με το Walcott. Θα ανοίξω το σκορ 1-0 στο 17 μόλις. Είχα μπει δυνατά, ήθελα ένα γρήγορο γκολ, σχετικά γρήγορα ήρθε. Μετά άνοιξε η άμυνα, και όταν είναι τόσο ανοιχτή η άμυνα, ο Walcott το απλά είναι σαν να κάνει βόλτα στο πάρκο πραγματικά. Είναι απίστευτη αυτή η κάρτα Man of the Match του Walcott και είναι πολύ αποτελεσματική. Συνεχίζω να την έχω ακόμα και τώρα που μιλάμε και κάνει πράγματα και θαύματα εδώ. Τραγική αμυντική λειτουργία, διώχνω λάθος, δεν τιμωρήθηκα ευτυχώς από το shoot εδώ του φίλου μας και το παιχνίδι θα τελειώσει 2-0, δεν είχε κάτι άλλο ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε, είχα αρκετά shoot. Νομίζω ήμουνα λίγο καλύτερος από τον αντίπαλό μου σε αυτό το παιχνίδι και άκριζα την νίκη. Δεν είχα καλά τελειώματα, αν είχα καλύτερα τελειώματα ίσως είχα τελειώσει και πιο εύκολα το παιχνίδι, αλλά γενικά ήμουν άστοχος, πάρα πολύ άστοχος αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπετε πόσο άσχημα τελείωναν κάποιες φάσεις. Ας πούμε αυτή εδώ με τον Walcott είναι πολύ κακό το τελείωμα, δηλαδή δεν περνάει ξυστά από το δοκάρι, φεύγει ένα μέτρο. Εδώ είναι το 1-0 ξανά, παρόμοιο σούτ, αλλά εδώ στόχευσα σωστά και έβαλα τη σωστή δύναμη, οπότε όσον πετυχαίνει το πρώτο μας γκολ. Και το δεύτερο γκολ αυτή τη φορά θα το βάλει ο Walcott. Όπως είπαμε, όταν είναι ανοιχτή άμυνα, ο Walcott απλά δεν πιάνεται εκεί. Δεν γίνεται να ακολουθήσει κάποιος αμυντικός με 97 pace που έχει η Man of the Match κάρτα του. Εδώ άλλη μια ευκαιρία την οποία δεν έδειξα πριν, ένα shoot από τον Ibrahimovic. Και άλλη καλή επέμβαση από τον Diego Alves. Γενικά καλός τερματοφύλακας, φέτος δεν τον έχω χρησιμοποιήσει, αλλά γενικά στα FIFA στα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός. Εδώ βλέπετε πόσο κακό διώξιμο κάνω, δεν είναι καν διώξιμο αυτό το πράγμα. Σουτάρει ο Σουάρες, η μπάλα περνάει λίγο out, πάλι λίγο με τιμωρήσει με το αριστερό του πόδι κιόλας. Εδώ βλέπετε και άλλες ευκαιρίες που χάνω με τον shot που έχει 5 weak star foot. 5 star weak foot, δεν ξέρω γιατί μπερδεύω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ φυσιολογικά. Ναι, και άλλη μια ευκαιρία που χάνω εδώ πέρα και κοιτάξτε αυτή εδώ την ευκαιρία, αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνει το πακέτο των ευκαιρίων. Κοιτάξτε εδώ τι χάνω με τον Ibrahimovic. Απίστευτο, δεν μπορούσα να τελειώσω γενικά σε αυτό το παιχνίδι της φάσης, δεν ξέρω γιατί. Όπως βλέπετε 17 σουτ και 9 μόνο στο τέρμα, δεν ήταν και πολύ καλό το ποσοστό μου. Δεύτερος αντίπαλος, ακόμα καλύτερη ομάδα, φανταστική ομάδα. Λίγα ερωτηματικά για τους Team of the Year παίκτες που έχει. Εντάξει, από τη μία ωραία Team of the Year, αλλά το να έχεις απλά δύο Team of the Year δεν... Ο Κρός μ' αρέσει αν και πολύ δεν τον προτιμούν λόγω χαμηλού pace. Ο Πικέ δεν μ' αρέσει. Γενικά δεν πιστεύω καν ότι θα πρέπει να είναι στη Team of the Year, αλλά γενικά η κάρτα του σαν Team of the Year και
Σαν αξία δεν μ' αρέσει. Εδώ ανοίγω πάλι το σκορ πολύ γρήγορα αυτή τη φορά, στο τρίτο λεπτό. Με πολύ ωραίο τελείωμα του Σον. Συνεχίζω να πιέζω και εδώ ο Ιμπραήμοβιτς τελειώνει καταπληκτικά τη φάση, βρίσκοντας τον τερματοφύλακα εκτός θέσης ουσιαστικά. Δεν είχε καλύψει τη δεξιά πλευρά του, από που έφαγε και το πλασέ. Εδώ η πρώτη σημαντική ευκαιρία, αλλά πάνω στον Κουρτουά που εξουδετερώνει το σουτ. Ο Γκόλκοτ εδώ έχει μια ευκαιρία, κρεμαστό σουτ, αλλά θα σταματήσει στο δοκάρι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι εδώ είναι το 3-0, ναι. Λίγο μπερδεμένη άμυνα, νομίζω, και ο Ρούνεϊ που έχει καλό positioning, κάνει και τον έχω στο κέντρο, μπαίνει, πατάει περιοχή και σκοράρει. 3-0, εδώ είναι μια ευκαιρία με τον Σουάρεζ, ο Κουρτουά θα διώξει. Ο αντίπαλος μου άρχισε να πιέζει σιγά σιγά, αφού τον είχαν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια με το 3-0 της βάρος του. Ο Ιμπραήμοβιτς θα έχει μια άλλη μια ευκαιρία να κάνει το 4-0, αλλά δεν θα το καταφέρει. Άλλη μια ευκαιρία με το σουτ του Σουάρεζ, το rebound του Μέση, αλλά το σουτ θα φύγει out. Και το τελικό σκορ θα είναι το 3-0. Άλλη μια νίκη. Μπήκα πιο δυνατά, νομίζω μπήκα δυνατά γενικά στο παιχνίδι και ευθυνδίασε τον αντιπαλό μου από νωρίς. Όπως είπαμε, στο τρίτο μόλις λεπτό αυτή τη φορά σκοράρα με αυτό το τσίψο του Σον. Μετά έβαλε και το δεύτερο γκολ, νομίζω μέχρι το 20 ήταν 2-0. Γενικά αυτό το καλό ξεκίνημα που έκανα και σε αυτό το παιχνίδι μου βοήθησε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί ήταν δυνατός ο αντιπαλός μου, είχε πολύ δυνατή ομάδα και αν δεν είχα κάνει τέτοιο ξεκίνημα, ίσως το παιχνίδι να είχε καταλήξει διαφορετικά. Και άλλη ευκαιρία εδώ το Γκόλκοτ, όπως είδαμε και πριν, το δοκάρι. Ο Ντεχέα έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις σε κάποια σουτ του Ιμπραήμοβιτς. Εδώ πέρα νομίζω όμως με το κακό του πόδι και λόγω ο Ρούνεϊ τον αφήνει άγαλμα. 3-0. Σφραγίζουμε εδώ την νίκη με αυτό το γκολ του Ρούνεϊ. Αν και ο αντίπαλος μας, όπως είπα, είχε κάποιες ευκαιρίες εδώ με δύο σουτ του Σουάρεζ από την ίδια γωνία με το αριστερό πόδι. Αλλά ο Κουρτά κατάφερε και έβγαλε καλές αποκρούσεις εκεί για να κρατήσει το 0 σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην εστία μας. 2-0 λοιπόν ο πρώτος αγώνας, 3-0 ο δεύτερος και άλλη μια πολύ καλή ομάδα από τον τρίτο μας φίλο. Κάποιοι informer και πέρα που δεν τους βλέπουμε συχνά, όπως ο Μπριάν και όπως ο Μπερνάρντο Σίλβα, αλλά γενικά μια πολύ καλή γαλλική ομάδα. Εδώ αναπάντηχο γκολ από τον Καντέ, κοντράρει κιόλας μάλιστα. Οπότε το δίνει σαν ένα στον γκολ. Αλλά άμα το δείτε στο replay, έχει κοντράρει πάρα πολύ λίγο η μπάλα. Εδώ πολύ ωραία πάσα του Τσάν που ακολουθεί, παίρνει το rebound και ουσιαστικά σαν υπεράσπιση η εστία. Κάνει το 2-0, πάλι δυνατό ξεκίνημα στο πρώτο ημίχρονο. Και εδώ, κοιτάξτε αυτό το γκολ. Player of the month, Ιμπραήμοβιτς. Νομίζω χαλάσε γύρω στα 700-750 χιλιάρικα. Νομίζω αυτό το γκολ αξίζει 700-750 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι. Και αυτό νομίζω δείχνει την κλάση της αυτή η κάρτα. Σίγουρα είναι αρκετά τα coins που χάλασα, αλλά πιστεύω ότι είναι από τις κάρτες που ταξίζουν στο παιχνίδι μέχρι τώρα. 4-0 λοιπόν, αυτό ήταν αρκετά. Όχι αρκετά, ήταν λίγο πιο εύκολο το παιχνίδι, καθώς ήμουν λίγο καλύτερος αμυντικά σε αυτό το παιχνίδι. Σκόραρε και δύο παραπάνω γκολ από ό,τι στο πρώτο και ένα παραπάνω από ό,τι στο δεύτερο. Οπότε το καθάρισα πιο εύκολα το παιχνίδι και με την κλάση του Ιμπραήμοβιτς. Αλλά και πάλι, όπως βλέπετε, μπήκαμε δυνατά από την αρχή. Ανοίγουμε το σκορ. Βλέπετε, λίγο ίσως αν δεν είχε κουμπίσει το έβγαλε, θα μπορεί να το βγάζει ο τερματοφύλακας. Αλλά τελικά πήρε αυτή την μικρή, πολύ μικρή κόντρα το σουτ και κάναμε το 1-0. Και το 2-0 εδώ βλέπετε πόσο Τσάν περνάει πολύ ωραία κάθετη και μετά ακολουθεί τη φάση μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα. Να έρθει ουσιαστικά σε κενή εστία, αν και ήταν ένα παίκτη μπροστά, να γράψει το 2-0. Καταπληκτικό και πάλι το γκολ του Ιμπραήμοβιτς για το 3-0. Φοβερό σουτ. Και έχω βάλει, πιστεύω, αρκετά μέχρι τώρα τέτοια σουτ με τον Ιμπραήμοβιτς, που είναι λογικό, έχει φοβερό σουτ. Ίσως το καλύτερο σουτ που έχει το παιχνίδι. Εντάξει, ο Ρονάλντο, ο Team of the Year, ο Ρονάλντο ίσως έχει καλύτερο για την Team of the Year, αλλά γενικά φοβερό σουτ. Και κάπου εδώ, φίλοι μου, τελειώνει το τρίτο επεισόδιο. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί ακόμα η σειρά, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα νομίζω να συνεχιστεί. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Λογικά αύριο, αφού βλέπετε αυτό το βίντεο, λογικά την επόμενη μέρα έχουμε Road to Glory με Weekend League, οπότε μην το χάσετε. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είστε καινούργιοι στο κανάλι και δεν έχετε κάνει subscribe, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, για χαρά.